Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ. Συνδεόμαστε απευθείας με τις Βρυξέλλες και τη Μαρία Ψαρά, που έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μαρία. Καλησπέρα, Γιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου στο ΝΑΤΟ μετά την διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Συμμαχίας. Στο βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Γιάννη Στόλτεμπεργκ, αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, όπως και ο Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. Οι δύο πρώτοι, δηλαδή ο Στόλτεμπεργκ και ο Μπλίνκεν, εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για την υπερσυγκέντρωση των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας. Όπως είπαν, είναι η μεγαλύτερη κινητικότητα ρωσικών δυνάμεων από την προσάρτηση της Κριμαίας. Επιβεβαιώνοντας, Γιάννη, το ρεπορτάζ του Open, ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ κάλεσε τη Ρωσία να αποκλιμακώσει άμεσα και να σταματήσει τις προκλήσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι για εκείνον ήταν εντυπωσιακό ότι το λόγο πήραν και οι 30 σύμμαχοι και κάθε ένας από αυτούς εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να πούν ότι η Ρωσία πρέπει να αποκλιμακώσει. Σε ό,τι αφορά, θέλω να σου πω κλείνοντας, το βασικό θέμα της Συνόδου των Υπουργών, δηλαδή που ήταν το Αφγανιστάν ακριβώς, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσαν ότι ΝΑΤΟ και ΗΠΑ θα αποσύρουν ταυτόχρονα τις δυνάμεις τους από το Αφγανιστάν, ξεκινώντας από 1 Μαΐου και η αποχώρηση θα έχει ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο. Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την άμεση ενημέρωση και να συνδεθούμε με την Αλεξία Τασούλη, καθώς υπάρχει κινητικότητα και στο διπλωματικό πεδίο. Ναι, Γιάννη, ο κύριος Σεδένδιας θα μεταβεί αύριο λίγο νωρίτερα στην Άγκυρα και εκτός από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 4:30, νωρίτερα στις 3 θα δει και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν. Έχει ενδιαφέρον ότι το ραντεβού με τον πρόεδρο της Τουρκίας ανακοινώθηκε μετά τις απόψινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, που κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και τα ίδια δικαιώματα με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και απείλησε ότι θα κάνει γεωτρήσεις από κοινού με την Λιβύη. Η κυβέρνηση, Γιάννη, και ο κύριος Σεδένδιας προσωπικά έχει πει ότι δεν φοβάται τον διάλογο και αναμένεται λοιπόν με ενδιαφέρον η συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ερντογάν, διότι διαζώσεις αναμένεται να πει τις κατάλληλες, να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις στον πρόεδρο της Τουρκίας και για τις απόψινές του δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία, για τις πληροφορίες. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε και πάλι τη ροή του προγραμματός μας.